κουνιέται όλη δεξιά-αριστερά. Θα βάζω όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να φαίνονται με... στην οθόνη και απλά θα μιλάω για το πώς τη νιώθω αυτή τη στιγμή. Γενικά όπως και άλλη Gucci που έχω πάρει, άλλη μοντα Gucci που έχω πάρει, την V7 νομίζω της Shadow, αν θυμάμαι καλά, έχει κραδασμούς. Οπα, ωραίο. Αρκετούς, τους οποίους τους νιώθω γενικά παντού. Αλλά είναι μια πολύ ευέλικτη μηχανή, έτσι, πρώτη αίσθηση. Δεν ξέρω τα κιλά της δηλαδή, αλλά όσα και να είναι δεν φαίνονται. Η ζελατίνα εδώ ανεβαίνει και κατεβαίνει ηλεκτρονικά, δεν ξέρω πώς. Πάντως είναι μια πολύ ωραία αίσθηση οδήγηση μαζί της. Sport Tourer είναι, θα έλεγα μάλλον, ο προσανατολισμός. Ωραίος ελαστικός ο κινητήρας, καταλαβαίνω τώρα εγώ τουλάχιστον εδώ που είμαι πέμπτη και δεν με ζορίζεις χαμηλές. Καλά φρένα, τσιπάνε πολύ, πιο πολύ από ό,τι έχω συνηθίσει με τις άλλες μηχανές που έχω τουλάχιστον. Συμπλέκτης είναι πολύ πολύ μαλακός, μάλλον είναι υδραυλικός, γιατί βλέπω και ένα δοχιάκι. Λοιπόν, η τιμή της είναι αυτή, αυτό που έχω αυτή τη στιγμή εδώ, 15,5, αν δεν κάνω λάθος. Η S έκδοση είναι στα 18, πάλι αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω τέλος πάντων η διαφορά της είναι 2.500 ευρώ. Δεν είναι κάτι τρελό, ενώ τα 18.000 είναι πολλά λεφτά, δεν λέω ότι είναι λίγα. Απλά εννοώ για να πάρεις την αναβάθμιση με τις Allins και το Quick Shifter, γιατί οι Allins μόνο σίγουρα θα κάνουν 2.500, αν πας να τις πάρεις μόνες τους, μιλάω και λίγα. Γιατί είναι νομίζω ηλεκτρονικές η ρύθμισή τους, τέλος πάντων. Τόσφαξα ρε φίλε. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα ρε μαλάκα. Τι να πω ρε πούστη. Anyway. Λοιπόν, νομίζω το μόνο που με χαλάει είναι το... οι δονήσεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εδώ τι είναι. Windshield. Α, να το. Να το, εδώ κατεβαίνει. Ελπίζω να φανεί και από το κουμπάκι. Ω, πανέβηκε. Κάτω. Κάτω. Α, το πατάς και θες όσο θες. Έλα ρε. Ωραίο. Και η σέλα είναι αναπαυτική. Νομίζω ότι θα έχει θέμα μετά, άμα θες να πας και ταξίδι, ενώ να σε κουράσει. Είναι αρκετά μαλακή, νομίζω, έτσι. Έχω κάτσει πολύ λίγο πάνω της. Ζέστη, μιας και τώρα ξέχασα να πω κάτι, νιώθω ελάχιστη στα πέλματα. Ελάχιστη. Δηλαδή σε σχέση με το Tiger που είχα πάρει το 900, καμία σχέση σε σχέση με το Tiger. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσει η βόλτα μας. Αυτό έτσι το test ride review της Mandello V100. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μηχανή. Μπορείτε να την πάρετε εσείς για test ride.
να δείτε τι ωραία που είναι. Μην πιστεύετε εμένα, πάτε μια βόλτα μαζί της. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο. Test ride! Test ride! Α, test ride! Πώς είναι, πώς είναι. Λίγο δονήσεις. 1000. Χίλια. Ναι, πολύ όμορφη. Είναι... Τι αυτές, τι